Οι πολύπαθοι δρόμοι του Ηρακλείου, που κάποιες φορές από τα μπαλώματα και τις λακκούβες παραπέμπουν σε καρόδρομους, επιχειρείται να αποτελέσουν παρελθόν, ανακουφίζοντας, αν όντως το έργο υλοποιηθεί, τους χιλιάδες πολίτες που καθημερινά ταλαιπωρούνται είτε ως οδηγοί είτε ως πεζοί. Η πρόθεση είναι το επόμενο διάστημα να ξεκινήσουν εργασίες ασφαλτόστρωσης, που όμως ως κύριο χαρακτηριστικό θα έχουν μια μόνιμη αποκατάσταση, αφού θα προβλεφθεί να μην επαναληφθεί το φαινόμενο σκαψίματος και από πάνω άλλου σκαψίματος, ανάλογα με τις εργασίες των δικτύων που περνούν. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει και εγκατάσταση του πρώτου αναδόχου, για να ανακατασκευάσουμε ουσιαστικά, γιατί κατά τη γνώμη μας βελτιώσεις δεν θα αποδώσουν από εδώ και πέρα στους πολύπαθους δρόμους, όπως προείπα. Εκτός από τους δρόμους και τις λακκούβες, φαίνεται ότι τόσο στους πεζόδρομους όσο και τις παιδικές χαρές του Δήμου επιχειρείται ανανέωση. Μάλιστα, σύμβαση που υπογράφηκε και έχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έργων 24 μήνες, περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, όπως επίσης και αστικό εξοπλισμό για πεζόδρομους και παιδικές χαρές, που σήμερα κάθε άλλο παρά εξυπηρετούν το σκοπό τους με την εικόνα που εμφανίζουν. Γενικότερα κάνουμε μια προσπάθεια να αναβαθμίσουμε τους κοινοχρήσους χώρους για να προχωρήσουμε εν συνεχεία και στην αξιοποίηση των υπολείπων. Θα χρειαστεί υπομονή. Εύχομαι να βοηθήσει και η κυβέρνηση με μια αναθεώρηση των τιμών, γιατί υπάρχει ζήτημα με πολλές από τις προβλεπόμενες τιμές που είχαν προσδιοριστεί πριν από 2 χρόνια, όταν δημοπρατήθηκε το έργο. Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου επιπλέον αναφέρθηκαν στις γραμμές των μινιμπάς, που λειτουργούν πλέον με λιγότερο συχνά δρομολόγια και που θα ξεκινήσουν εκ νέου με τη συχνότητα που είχαν το επόμενο διάστημα μετά την υπογραφή της σύμβασης με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου. Η δράση των δωρεάν δρομολογίων στις 3 συνολικά γραμμές θα συνεχιστεί, καθώς εκτιμήθηκε ως μια πετυχημένη επιλογή που βοηθάει στη μετακίνηση των πολιτών και τον περιορισμό χρήσης οχημάτων προς το κέντρο του Ηρακλείου. Ελπίζω γρήγορα να φτάσουμε σε υπογραφές, ώστε να μην υπάρξει κενό, γιατί είναι μια υπηρεσία απαραίτητη για την καθημερινότητα δεκάδων χιλιάδων δημοτών κάθε μήνα.